1722 για καύσιμα το 2030. Αβέβαιο το κάθε τι στη ζωή, χιλιάδες επιλογές έρχονται στο προσχήδιο, χιλιάδες δεδομένα. Επιλογές και ρίσκα, κατανόηση και απομόνωση. Παρακαλώ, χαίρετε. Χαίρετε. Δήμητρα, καλησπέρα. Μόλις εμπήκα εσύ σου είπα, θα το πω της Δήμητρας. Θα το βγάλω από μέσα μου. Δεν αντέχω. Είναι αλήθεια ότι εποχές αλλάζουν, Δήμητρα μου. Αλλά όχι έτσι. Α? Παλιά, ειδικά μες τον Ιούλιο, τον Άγουστο, μες το καλοκαίρι, έφτιανες το αυτοκίνητο ή τη μοτόρα και έφτιανες γύρω μες στις γειτονιές της χώρας και θόρες τουλάχιστον 4-5 άτομα με τα κοντοτσάτα τους να ραντίζουν την πλάτα από το τσιμέτο. Μα ξέρεις τώρα που ήταν. Φέτος όμως έκανα πάνω από 500 μίλια μες στη χώρα όλο το καλοκαίρι και δεν είδα ούτε έναν άτομο, ούτε έναν να ραντίζει, Δήμητρα. Πιστεύεις το πάνω μου. Να ραντίζει τον δρόμο δηλαδή. Δεν ρίχνει κανένας της κόρης του πιο. Δεν ποτίζει κανένας την πλάκα πιο. Δεν ραντίζει κανένας το τσιμέτο πιο. Παλιά, Δήμητρα, όλα τα σπίτια. Θυμούμαι. Ναι, σήμερα ούτε άγιωμα, ούτε έναν άγιωμα έτσι θόρυς. Έγιναν τα σύρα όπως τα μπελοπούλ. Εντάξει. Ο γιος μου, να λέμε ότι υπερβάλλω. Δήμητρα, υπερβάλλω. Όχι, παλά μου. Τι νομίζεις για το θέμα. Κοίταξε. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πήρε 15 δουλειές σου και ας απαντήσω. Μέσα σας πανικοβάλλει η αλλαγή. Αν θέλετε να έχουμε κάποια ήθη έθιμα, μπορείτε εσείς ήδη να τα αφήσετε στην ιστορία. Δηλαδή, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάθε Κυριακή να ξυπνάτε η ώρα 7 το πρωί, που φκαίνει ο ήλιος ροσούλα, να ποτίζετε, να πηγαίνετε περίπατο, να πηγαίνετε, εν ξέρω, μπορείς να σκέψετε να σκαλίζετε τον κήπο σας, επειδή κάνετε το που σας τα μητσί, κάνετε το. Σαν παραδείγματος χάρη, ο παπάς μου πάει και ποτίζει κάθε Τετάρτη, στο χωρκό του και είναι στάνταρ. Κάθε Τετάρτη πιάνει και ποτίζει τα δέντρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Να με το ζεστή. Έτσι εγώ έχω καιρό να δω ανθρώπους να ποτίζουν τα απρινίσκους. Τέλος πάντων. Έλα Μιμή, στάθεις που κάνω Παναγιώτη μιλά, πιάσουμε μόλις μπορέσεις πολλά επιγονκεύομαι, πιάσουμε τηλέφωνο στο 99-48-92-48-92-48. Άντε, έγινε, άντε Μιμή, γεια. Πολλά διωστικός ο φίλος μας καίγεται 49-49, να μου είπε, τέλος πάντων ένα λεπτάκι να τον πιάμε τηλέφωνο, πίσω. Ναι, Μιμή, καλησπέρα. Γεια σου, Στάθη. Είμαι ο Στάθης από Κάνο Παναγιώτη και είμαι 36 χρονών. Ναι. Θα μου πεις να ζήσω. Να ζήσεις, Λεβέντη μου, τι κάνεις. Ευχαριστώ. Που λαλείς, Μιμή μου, είμαι 36 χρονών και ζω ακόμα με τους δικούς μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τούτο. Θα με ρωτήσεις να μου το πρόβλημα μου. Ρώτα, πέ μου, είμαι στη διάθεση σου, είμαι όλη αυτιά να σε ακούσω. Μιμή μου, το πρόβλημα μου δεν έχω το εγώ, έχω το δική μου. Καταλαβαίνεις, ναι. Ναι. Α, η δική σου το έχω, είναι το πρόβλημα. Ναι, εγώ μια χαρά είμαι, ζάμε. Θα με ρωτήσεις να μου το πρόβλημα τους. Τι είναι το πρόβλημα τους. Ότι ζω μαζί τους. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι τραγαλό απόγευμα. Καλησπέρα. Είπα να σου αφήγω μήνυμα για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Είμαι ένας νέος 37 χρονών. Δουλεύω στην Ελλάδα Προμήθεια. Και τα απογεύματα δουλεύω σε περίπτερο. Α! Και να κάνω catering σε γάμους. Πώς θα κάνω τα κάνεις.
τα τελευταία 5 χρόνια. Σε τον χρόνο θα παντρευτούμε και τις πράλες έκαναμε ένα μεγάλο καυκά γιατί είπε μου να παραγγείλω την τούρτα του άμου. Και μου είπα το σκήμα του η Ανάγη που έχει το πατησερί, η Ανάγη που είναι 70, κάνει πολλά ώρες τούρτες. Άμα είναι πια έσω και είπα της το, έμπηξε κάτι λαγορφωνάρες, κάτι παορκές, άκουσε τι νομίζω ως αρχάγγελος και τι δεν άκουσα Δήμητρα μου. Όχι να μας περιπέζει ο κόσμος, όχι εδώ κάμε τόσα ριάκια στο Πανόριο και να δουν την τούρτα μου το Γιαννάκι, όχι είμαι άχρηστος, όχι 17 χρόνια μες την Αδοπρομήθεια και μια μπραγωγή είναι πια, όχι ούλοι πια σε BMW και εγώ μην άπε το Civic και τι δεν μου είπε Δήμητρα. Αλλά και νομίζω με πείραξε πολλά, άκου τώρα Δήμητρα να σου πω να σου πω. Είναι ότι πας στον Καυκά, γύρισε και είπε μου είσαι τέλεια άχρηστος, δηλαδή είσαι 37 χρόνο γάρος και ένα δάνειο ένεσης. Είσαι άνθρωπος εσού. Και να δεις και Δήμητρα. Πάντα εφόμουν να κάνω δάνειο, αλλά τώρα μετά από τούτον εμπήκα σε σκέψη. Μάλιστα. Είναι το κολλάσιμα Δήμητρα ναι. Πολλά. Πότε δεν έχεις δάνειο. Να δεις και δεν έχω δάνειο. Ξέρεις που μπορώ να πάω να κάνω κανένα μητσί δανειού, υπέρ και είναι συλλείο. Ας είναι και διάκομο δάνειο. Ό,τι να είναι. Υπέρ και με δει με άλλο μάτι. Δηλαδή αν κάνεις δάνειο. Δήμητρα, θα περιμένω την απάντηση σου. Α, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ που επήρες. Ούτε ένα δάνειο. Ούτε ένα δάνειο δεν έχεις. Μην τρομοκρατήσαι. Εντάξει, αν έχεις δάνειο καλύτερα ενώ σου... ένα λεπτό να σκεφτώ και να σου απαντήσω. Εντάξει. Α, τελειά σου. Φίλε μου, για όνομα του Θεού. Και 5 χρόνια και ξέρω εγώ. Παντρεύτηκες, είναι παντρεύτηκες, είναι να παντρευτείς, βιώ να φτύ... Του! Να σου πω, θέλω να μου πάρει κοβάλες, αν δεν έχεις δάνειο. Τουλάχιστον να νιώθεις έτσι εντάξει με τον εαυτό σου ότι βγάλω τα πέρα. Αν θέλει χρέη η κοπέλα συγκεκριμένη, σου προτείνω να της το γράψεις πάνω της. Τι είναι το πρόβλημα τους? Ότι είσαι μαζί τους. Αλλά σου πω εγώ και φταίω. Αν θέλεις να το αναλύσουμε. Έχεις λίγο χρόνο. Έχω άπλετον. Λιμένον άπλετον, ναι. Πες μας, ακούω. Αν είναι να αναλύσουμε τους λόγους, αν κάτσουμε να αναλύσουμε τους λόγους που κάποιος κάνει την οικογένεια και αν θέλεις να πιάσουμε που πιο παλιά. Ναι. Θέλω να μου πεις, να μου μιλήσεις όπως νιώθεις. Ό,τι θέλεις να μου πεις. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Το μέρισμα της ευθύνης είναι καθολικά δικό τους μνημείο μου. Παγιά έκαναν κοπελούθηκε να τους βοηθούν στις γεωργικές και χτινοτροφικές τους εργασίες. Ναι. Έτσι, τούτο ήταν το τρέντ των παγιών. Λάθος τους. Ναι. Παρακαλώ. Δημήτρα, καλησπέρα. Γάλαγα Ιδούρας, πώς σε βρίσκω? Γάλαγα Ιδούρας, πώς σε βρίσκω? Κοιτάξτε, αν θέλετε, αν το θέλετε φρέσκο, φαντάζομαι ότι θα πάτε σε ένα χωριό, ξέρετε, που έχει γαϊδουράκια, γαϊδούρες. Έχει και μέσα περίπτερα γάλα αγελάδας, έχει και γάλα σόλιας. Ευχαριστώ, γεια σας. Έχουμε κι άλλη γράμμη. Οι Κινέζες είναι... Μυρίζουν σαν σε βουβάρος καρ. Μούσκος. Το ξαναβάλω τούτο να το ξανακούσουμε. Οι Κινέζες είναι... Μυρίζουν σαν σε βουβάρος καρ. Μούσκος. Κύριε Λέισο, τι γράμμες στάνουμε? Ουδέν σχόλιο. Θέλω να μου στέλνετε έτσι κάποιες σημαντικές ερωτήσεις, να απαντούμε, όπως αν έχετε κάποιο πρόβλημα στην κοινωνία, στο οικογενειακό σας περιβάλλον, στο ευρύ κοινωνικό σας περιβάλλον, σε θέματα οικονομικών μπορούμε να λύσουμε, μελλοντικές ιδέες μπορούμε να πιάσουμε, ας γίνουμε έτσι πιο σοφοί, πιο έτσι να εξυγχρονιστούμε σαν κοινωνία και θα τα καταφέρουμε. Μη φοβάστε. Εντάξει. Τον τα σέρκα, που θωρείς, δεν μπορούν να βάσουν κούσπους και πράγματα. Δεν για έτσι πράγματα τα σέρκα μου. Ναι. Έλα μιμή μου, ακούεις με. Ακούω σε. Τα σέρκα του τα ξέρεις για να τα σκουπώνει, ναι. Φαντάζομαι ότι έχεις πολλούς λόγους.
PlayStation. Α, σε πουτούν τους τύπους. Ναι. Και ξέρω τι μπορεί να μου πεις. Να μου πεις, καλά ρε άνθρωπε μου, Στάθη μου, άνθρωπε μου, η ζωή είναι παιχνίδι. Ξαρτάται. Πώς το βλέπει καλένας. Εν παιχνίδι, καλό να μπώνε. Ναι. Και να συνεχίσω να σου πω παρακάτω τους λόγους μου, γιατί είναι καθόλου κάτι κοντά στο φταίξιμο. Ακούεις τραούθηκια, λαϊκά. Ναι, ναι. Ούλα τα τραούθηκια λαλούν ότι πρέπει να περνούν καλά. Βέβαια. Κάθε φορά μου τα γενέθλια σου σου λαλούν να περνάς καλά. Ναι. Ποιος παίρνει καλά με φορτωμένους δουλειές και έννοιες. Κιάνεις με. Ναι, εσύ. Πού να φύγω εγώ τώρα από σπίτι, να πάω να δουλέψω, να πιω δικό μου διαμέρισμα, να βασανιούμαι εγώ μια ζωή επειδή δεν ήθελα να κάνω κοπελούθια. Εσύ έθελες να κάνεις κοπελούθια. Εγώ. Ναι. Δεν έχω κοπελούθια, έχει τόσα κοπελούθια, έχει δισεκατομμύρια κοπελούθια. Πρέπει να κάνω εγώ κοπελούθια. Ένα γύρω να δούμε στα Ισπον καλά Παναγιώτη, είναι κάμεν κοπελούθια και τι έχουμε πρόβλημα μόνο με τον πληθυσμό. Και ας πω και κάτι άλλο. Ας πω και κάτι άλλο, μιμή μου. Πες μου. Κάμουν κοπελούθια επειδή τα είχα φέρνουν χαρά στο σπίτι. Ναι. Γεννήθηκα, έφερα τους χαρά. Μου χρωστούν. Ήταν που είμαστε τελικά, πόν το σιλούθια ο Χριστουγέννο, πώς τον νιόβρι παίρνουν τα περίπατο στον ύψωνα. Εγκάμα μας, για να τους φέρουμε χαρά, διούμε τους χαρά, θα παραμείνουμε εκεί. Ναι. Ναι. Τα κοπελούθια, όπως και τα σιλούθια, φέρνουν ευθύνες, μιμή μου. Ότι είσαι μια ευθύνη, δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεσαι. Τι είναι έχουν την ευθύνη. Ναι. Ναι. Και, δηλαδή το κεντρικό σου πρόβλημα είναι να μείνεις εσύ στο σπίτι όπου κατοικείς, που είναι το γονιό σου, αλλά να φύγουν αυτοί από το σπίτι. Όχι, όχι. Εμείς κοφτήν. Να θέλω, ας μην αφήνω. Α, σε πειράζει. Γιατί να φύγω. Okay. Άρα το πρόβλημα... Είναι εγώ έφτια Αλέξα. Άκουμε, άκουμε. Δεν και έφτια Αλέξα αυτό μέσα στη ζωή. Τι είναι έφτια Αλέξα να με φέρω. Αφού με έφτια Αλέξα, αφού έφτιαξαν να με φέρουν, θα τραβούσει. Εγώ δεν πάω πουποτε. Μια χαρά την έχω δάμε. Αρέσκει μου. Και το φαΐ μου ζεστό, και τα πλυντήρια μου, και τους περιπάτους μου. Είμαι πελός να φύω. Όχι. Είμαι πελός να φύω, μη μου παπάντα μου. Είμαι πελός. Δεν είσαι πελός να φύγεις, όχι. Να κάτσω σαβέ. Μείνε ως και μέσα, ώσπου να γεράσεις. Εντάξει, έτσι. Έτσι είμαστε ένα πολιτή, ότι να μην ως παγεράσω, αλλά να σου πω κάτι τελευταίο. Ποιος είμαι εγώ, μιμή μου, να στερήσω από τη μάνα μου το μητρικό της καθήκον. Ένα Σαββατοκυριακό, πήγαμε κάτι παρέες, που είναι το πρωταρά, έπιαμε 6 φορές τηλέφωνο να ρωτήσει αν έφα. 6 φορές, μιμή. 6 φορές δεν τρώμε μέσα σε μια μέρα. Εκείνη έπιαμε 6 φορές να μα ρωτήσει αν έφα. Έτσι να κάνουμε δηλαδή αφιό. Να σε διακόψω. Να μην με διακόψεις, να μην με διακόψεις, γιατί πήρα γάψα τώρα. Δηλαδή αφιό μου σπίτι και πάω και μηνίσκω αλλού, ένα και μια τρεις και λέω, δηλαδή να τα διούμε τις σίτας, δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Να μιλούμε στα τηλέφωνα όλη την ώρα. Όχι. Πες μου την άποψή σου. Να μην τις απαντήσεις. Άμα σε πιάσουν 6 φορές, δεν μπορείς να απαντήσεις το 6. Θα με έφυγες, ξέρω εγώ, θέλει. Ένα λεπτό, μιλήμα, ένα λεπτό και έχω άλλη, περίμενε, χτυπούμε στα λεγραμμα, μισό λεπτό. Έτσι πάλε. Μιλή μου να... Πιάνισε. Σε παρακαλώ, πιάνει με, ρωτήσει πάλι αν έφω. Πιάνει με τώρα. Θα σε κλείσω και στείλ μου το σε παρακαλώ. Αν θέλεις, φέρμε σε επαφή μαζί της. Φέρμε σε επαφή με αν τη ζήτησε, αν θέλεις έτσι. Στέλνω σου, κλείσε να την πιάσω πίσω και στέλνω σου και το τηλέφωνο της να της μιλήσεις. Εντάξει. Εσύ και ευχαριστώ. Στάθης, α. Στάθης που καλό Παναγιώτη. Γεια σου, μιμή μου. Εσύ και ευχαριστώ, α. Γεια. Εγώ. Bye. Το πρόβλημα του φίλου μας είναι υπαρξιακό. Και εκείνου και της μάμας του δεν ξέρω τι... Πώς θα το λύσουμε, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλος έτσι για να... Μαμάδες της Κύπρου και γενικά όλες οι μαμάδες. Θέλω να είστε λίγο πιο έτσι ελεύθερες.
προς τα παιδιά σας. Δηλαδή, ναι μεν όταν δεν τους στέλνουμε μες στο σπίτι να μεν τους στέλνουμε, αλλά όχι όταν τα ακούσει, ξέρω εγώ, 2 μέρες, θα τους στέλνουμε και 100 φορές τηλέφωνο, 7 φορές τηλέφωνο για να δούμε αν έφαγε. Ενώ είσαι μεγάλος άνθρωπος, είστε οξυδομιά του αρχής ή αφήσεις τον τζάμι να κάθεται μες στα πάστα αυκά του, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σου πω. Oh, ο φίλος μας, να σας πω τι θέλει. Θέλει να του αγοράσει η μάνα του σπίτι. Ή θέλει την βοήθεια της μάνας του, αλλά αρνείται να το τη ζητήσει. Να της τη ζητήσει. Η μάνα του που την άλλη φοβάται για το μέλλον του παιδιού του, που να πάει, ήταν που να κάνει, ξέρω εγώ. Προσπαθεί να το διώξει, αλλά όταν λείπει, πιάνει τον 100 φορές τηλέφωνο να δει αν έφαγε. Τέλος πάντων, η λύση είναι μία. Τι άλλη λύση? Τι, να του δώσω μια καρτούλα? Το λοιπόν, να του δώσουμε ένα δώρο. Μια καλή νύφη. Άμα ανέβρουμε μια καλή νύφη για τον κύριο, όλα θα λυθούσει. Το μασκαραλίκι με χάλασε, θα πετά τους 1000 φορές να το σάσει, ακόμα να το σάσει. Τέλος πάντων. Για σου γράφω γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το κρασί. Λόγω του είσαι ευλοημένη τη αρρώστια η κρασοπαραγωγή μα και είναι μεγάλο κομμάτι τη οικονομία μα. Θέλω να το τονίσω, Δήμητρα, με το πράγμα. Είναι μεγάλο κομμάτι τη οικονομία μα. Η κρασοπαραγωγή δεν μπορούν να εξάγουν το κρασί και έχουν πάρα πολύ στόκ που δεν ξέρουν τι θα το κάνουν. Θα πνιούμε από κρασί σιγά σιγά, Δήμητρα. Λοιπόν, άκου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αν πρόσεξε και εσύ επειδή είσαι ανοιχτομάτι στο Γιωτορόσε, αυξήθηκαν τα κρασάτα τα προϊόντα. Προχτές πήγαμε σε μια ταβέρνα και φέραν μας σουβλάκια κρασάτα, σεφταγιά κρασάτα, παϊδάκια κρασάτα, λουκάνικα κρασάτα, κολοκούθια με τα αυκά σβησμένα με το κρασί. Αλλολί να μας φέρουν και τα παπουτσόζικα σβησμένα ή βουτυμένα μέσα στο άσπρο το κρασί. Δήμητρα. Λοιπόν, και όχι μόνο τούτο. Άμα τρώεις τα κρασάτα, δεν πάει να τα συνοδεύεις με κρασί. Οποιοςδήποτε τρώει φαΐ ξέρει ότι αν τρώεις κρασάτο, δεν μπορείς να πίνεις κρασί. Σωστά. Άρα, αντί να λύεται το πρόβλημα με τα κρασάτα, γίνεται μεγαλύτερο. Και δεν έχουμε και χρόνο, Δήμητρα. Γιατί σε ένα χρόνο το κρασί, ειδικά το δικό μας, γίνεται ξύδι. Και θα κέψουν να κάνουν τα πάντα ξυδάτα. Ένα μας πιάντα στο μάσο μας. Δήμητρα, τι προτείνεις? Υπάρχει εθνική στρατηγία το κρασί. Και έχει την γιορτή του κρασού την ευλοημένη. Γιατί δεν σταμάτησα, Δήμητρα? Θα περιμένω την απάντηση σου. Ευχαριστώ. Δεν θα αφήσω όνομα. Για ευνόητους λόγους. Τι να το απαντήσω τώρα τούτο. Δεν καταλάβω και ποιο είναι το πρόβλημα του. Να το λύσεις το πρόβλημα. Σε φοβούμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Είμαι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Ξέρω εγώ αν θέλεις να διοργανώσεις την γιορτή του κρασιού στο χωρκό σου. Παραδείγματος χάρη. Μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι εγώ προσωπικά. Η βοηθή μου. Κάποια άλλα πρόσωπα, τέλος πάντων. Μη μου αγχώνεσαι. Μη μου αγχώνεσαι. Ευχαριστώ που καλέσες. Εντάξει, στη γυλιά σου. Δήμητρα, ήθελα να ήξερα ποιος γάρος έβαλε το Take My Breath Away να παίζει στις πρώτες βοήθειες. Μα για όνομα του Θεού. Για να σας θαρρύνουσι, να σας δώσουν υπομονή, να χορέψετε. Φαντάζομαι ότι στις πρώτες βοήθειες γίνεται χαμούλης, πολλής κόσμος, υπάρχει και ένας κορονοϊός, πρέπει να κρατούμε αποστάσεις. So, χορεύετε έτσι μεμονωμένα από ό,τι άκουσα. So, να κάνετε και το σταυρό σας, την προσευχή σας, να χαίρεστε που έχετε
κάτι τέτοιες μουσικές να ακούτε. Καλά σας έκανα. Να ξυγχρονιστούμε. That's it. Θα το ακούσω και εγώ τον τραγούδι στις πρώτες βοήθειες. Ρωτήσει κάποιος τι κάνω τον ελεύθερο μου χρόνο, να το πω ότι σκέφτομαι, δηλαδή πολλοί και από εσάς μπορεί να βλέπετε τον τοίχο, έναν αντικείμενο και απλώς το μυαλό να ταξιδεύει μελλοντικά, παρελθοντικά, τώρα, πριν, ύστερα. Αναβράζομαι. Προσπαθώ να συμπλέξω συναισθήματα, σκέψεις, να κατανοήσω στιγμές, να αναλύσω στιγμιότυπα. Αδυνατώ και φοβάμαι. Για το φόβο της λέξης μοναξιάς φοβάμαι. Για τα πάντα όλα φοβάμαι. Για το χαμό, για την τριβή, για τις σκέψεις. Για το σεβασμό, για το δώσε, να δώσω, για την αγάπη. Σας καληνυχτίζω. Εύχομαι αυτή η επαφή που είχαμε να ήταν επικοδομητική. Arrivederci. Καληνύχτα. Thank you.